Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργή, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προκεκλημένοι από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, το αντικείμενο της συνάντησης αυτής είναι αφιερωμένο στις νέες μορφές πολιτικής συμμετοχής και δημοκρατίας, στη ψηφιακή δημοκρατία, αλλά η αλήθεια είναι πως παρότι ζούμε σε ένα νέο προωθημένο τεχνολογικό περιβάλλον, όταν συζητούμε για δημοκρατία, στην πραγματικότητα συζητούμε πάντα για κάτι το θεμελιώδες, για κάτι το αρχαϊκό στον πυρήνα του, για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία που συνδέεται με το κράτος δικαίου και που έχει κυριαρχήσει ως μορφή οργάνωσης, πολιτικής οργάνωσης των κοινωνιών τους τελευταίους τρεις αιώνες. Το λέω αυτό γιατί στη χώρα μας, αυτές τις μέρες ειδικά, η δημοκρατία αμήνεται, η δημοκρατία αγωνίζεται να αυτοπροσωπευτεί με τις πρωτοβουλίες της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, η οποία λειτουργεί ως θεματοφύλακας και του κράτους δικαίου, αλλά και των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπευτικών θεσμών. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή την ιστορικότητα των θεσμών να την έχουμε πάντα στο μυαλό μας όταν συζητούμε για τη δημοκρατία, για νέες μορφές δημοκρατίας, όταν συζητούμε για τη σχέση δημοκρατίας και τεχνολογίας. Πρέπει σε καμιά περίπτωση, ποτέ, να κυριαρχήσει η σκέψη μας και να μας γοητεύσει η τεχνολογική διάσταση, όταν πάντα υπάρχει πρόβλημα υπόστασης και λειτουργίας των ίδιων των θεσμών. Η αντίληψη που λέει ότι έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο πέρα από το οποίο θα προχωράμε πάντα με ειρηνικό τρόπο, χωρίς ποτέ να αμφισβητηθούν οι κατακτήσεις που έχουν ήδη καταγραφεί, αυτή η αντίληψη είναι μια ανιστόρητη και επικίνδυνη αντίληψη. Εάν η δημοκρατική μας συνείδηση, τα αντανακλαστικά μας χαλαρώσουν, τότε πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος συμπεριφορών αντιδημοκρατικών, συμπεριφορών που θέτουν σε αμφισβήτηση τον ίδιο τον πυρήνα της κρατικής μας συμβίωσης. Πριν από μερικά χρόνια, συμπεριφορές βίαιες, συμπεριφορές αντιδημοκρατικές, αξιακές αμφισβητήσεις της δημοκρατίας, θα ήταν αδιανόητες. Και όμως αυτό έχει προκύψει. Και δεν δέχομαι πως αυτό έχει προκύψει ως αυτόματο αποτέλεσμα της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, της μείωσης των εισοδημάτων και της ανεργίας. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μετά τη μεγάλη κρίση του μεσοπολέμου, μετά την οικονομική κρίση του 1929, στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε η επιλογή του Ρούσβελτ και του Ντίλ, ενώ στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης στην εποχή εκείνη, έγινε η επιλογή αυταρχικών καθεστώτων, έγινε η επιλογή του ναζισμού, του φασισμού και τελικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη σημασία να θυμόμαστε τα θεμελιώδη, τα βασικά, αυτά που συγκροτούν τον πυρήνα της δημοκρατίας, ως έναν αναγκαίο ιστορικό πρόλογο για την εισαγωγή μας στον προβληματισμό της ψηφιακής δημοκρατίας. Όπως είπα και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, η δημοκρατία, όπως τη γνωρίζουμε από τον 18ο αιώνα και μετά, κυρίως από την εποχή των δύο μεγάλων επαναστάσεων που τη συγκρότησαν, από την εποχή της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης, δεν είναι μια οποιαδήποτε δημοκρατία. Είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ενισχυμένη με θεσμούς άμεσης ή καλύτερα ημιάμεσης δημοκρατίας, με μια ποικιλία μορφών, αλλά πάντως είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Και η αλήθεια είναι πως αυτή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, υφίσταται ισχυρές πιέσεις, γιατί αμφισβητούνται τα τεκμήρια της αντιπροσωπευτικότητας. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να αποδεικνύεις πως έχεις μία εντολή. Και γιατί σίγουρα η εξέλιξη της τεχνολογίας θέτει σε αμφισβήτηση πάρα πολλά αυτονόητα, πάρα πολλές πρακτικές της παραδοσιακής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Εδώ και πολύ καιρό, υπό την επιστημονική μου ιδιότητα, μιλώ και εγώ για τη λεγόμενη μετααντιπροσωπευτική δημοκρατία, για την ανάγκη να γίνει μια ισχυρή ανανέωση της νοημοποιητικής βάσης των δημοκρατικών μας θεσμών.
να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, να διασφαλίσουμε πως τα τεκμήρια της αντιπροσώπευσης της πολιτικής ισχύουν σε μια κοινωνία η οποία αμφισβητεί τα πάντα και δεν εκφράζεται μέσα από τα κλασικά σχήματα αντιπροσώπευσης. Και σίγουρα η εξέλιξη της τεχνολογίας θέτει επιτάπητος όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί μας επιβάλλει να δούμε με πιο ριζοσπαστικό τρόπο ορισμένα αυτονόητα της δημοκρατικής οργάνωσης της πολιτείας. Θα τα συζητήσετε από ό,τι έχω δει στο πρόγραμμα της σημερινής συνάντησης. Κάνω μερικές ενδεικτικές εισαγωγικές σκέψεις. Δημοκρατία φυσικά υπήρχε πριν από πολλές κρίσιμες τεχνολογικές εξελίξεις που επετέλεσαν μία τομή. Θα έλεγα, για να πιάσω την ιστορία από σχετικά πρόσφατα, πως δημοκρατία λειτουργούσε με τους ίδιους λίγο πολύ συνταγματικούς θεσμούς στον δυτικό κόσμο και πριν και μετά την τηλεοπτική εποχή. Δεν υπάρχει όμως καμιά αμφιβολία πως η εισαγωγή της τηλεόρασης, των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, άλλαξε ριζικά τις πολιτικές συμπεριφορές, άλλαξε ριζικά τις σχέσεις αντιπροσώπησης, άλλαξε ριζικά τις προϋποθέσεις της πολιτικής νομιμοποίησης. Ουσιαστικά μιλάμε για μία τομή στην ιστορία των δημοκρατικών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. Αν αυτό ίσχυσε με την τηλεόραση, κατά μείζον λόγο ισχύει μέσα από την εκρηκτική σύζευξη των τεχνολογιών, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, μέσα από την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. Στην πραγματικότητα, αλλάζουν οι προϋποθέσεις της πολιτικής έκφρασης και συμμετοχής, αλλάζουν οι προϋποθέσεις του δημόσιου χώρου. Η δημοκρατία οργανώνει το δημόσιο χώρο ιστορικά με διάφορους τρόπους. Μπορεί στις αρχαϊκές μορφές δημοκρατίας ο δημόσιος χώρος να ήταν η αγορά, ένας μικρός χώρος, να ήταν η πνίκα. Στη συνέχεια ο δημόσιος χώρος γίνεται ένας χώρος μεσαιωνικός, στη συνέχεια ο δημόσιος χώρος γίνεται ένας χώρος της νεωτερικότητας, αλλά πάντως συμβατικός, και από ένα σημείο και μετά γίνεται ένας δημόσιος χώρος ο οποίος αποκτά τηλεοπτικά χαρακτηριστικά και μετά αποκτά χαρακτηριστικά συνδεδεμένα με τον κυβερνοχώρο. Δεν μας απασχολεί όμως, φαντάζομαι, σήμερα το πρόβλημα της δημοκρατίας στον κυβερνοχώρο. Δηλαδή, δεν μας απασχολεί το πρόβλημα της κοσμοπολίτικης δημοκρατίας, η οποία υπερβαίνει τα εθνικά κράτη ή περιφερειακές οντότητες, όπως είναι για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας απασχολούν μορφές ψηφιακής δημοκρατίας σε σχέση με το εθνικό κράτος, όσο αυτό υπάρχει, αντέχει, είναι κυρίαρχο, με πάρα πολλούς περιορισμούς, και μας απασχολεί η ψηφιακή δημοκρατία μέσα σε οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πάσχουν από ένα προφανές έλλειμμα δημοκρατίας, αλλά πάντως είναι δημοκρατικά οργανωμένες, συγκροτημένες πολιτικές οντότητες, θεσμικές οντότητες, γιατί φυσικά έχουν άμεση σχέση με αυτό που λέγεται εθνικό κράτος, έστω και αν το αναγκάζουν να περιοριστεί, γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το κράτος όπως το ξέρουμε και διεθνοποιείται και ιδιωτικοποιείται και σε πολύ μεγάλο βαθμό αποπολιτικοποιείται μέσα στις διεθνείς εξελίξεις. Άρα μιλάμε για μια ψηφιακή δημοκρατία η οποία στην πραγματικότητα είναι η συνάντηση των παραδοσιακών συνταγματικών θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας όπως αυτοί έχουν εξελιχθεί από τον 18ο έως τον 21ο αιώνα με τις προκλήσεις της τεχνολογίας, δηλαδή με μια άλλη κατάσταση σε σχέση με τη συγκρότηση και λειτουργία του δημόσιου χώρου. Γιατί ο δημόσιος χώρος δεν συγκροτείται πια συμβατικά στους δρόμους, στις πλατείες, στον διάλογο μέσα από τα έντυπα, μέσα από τις μεγάλες συγκεντρώσεις, αλλά συγκροτείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, θα έλεγα κυρίως αν όχι αποκλειστικά, μέσα από τη λειτουργία της κοινωνίας της πληροφορίας, μέσα από τη λειτουργία των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Άρα, αναμφίβολα, οι τεχνικές προϋποθέσεις, ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται και λειτουργεί ο δημόσιος χώρος, επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί, οι οποίοι είναι μεν συμβατικοί στην περιγραφή τους, την συνταγματική, αλλά πρέπει να προσαρμοστούν απέναντι σε πολύ ισχυρές τεχνολογικές προκλήσεις. Αυτό όμως δεν αφορά μόνο την δημοκρατία, αφορά και το κράτος δικαίου, αφορά την ένωμη τάξη συνολικά,
αφορά το στάτους των δικαιωμάτων. Γιατί αυτός ο νέος δημόσιος χώρος, ο οποίος είναι από τη φύση του ένας χώρος διεθνής, ένας χώρος κοσμοπολίτικος, ένας χώρος αποσυνδεδεμένος από το εθνικό κράτος, ακόμη και από μεγάλες περιφερειακές οντότητες όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας χώρος που δεν υπόκειται στην πραγματικότητα σε κανόνες διακυβέρνησης. Δεν λειτουργούν τέτοιοι κανόνες μέσα στον κυβερνοχώρο, άρα πάλι κάνουμε μία αφαίρεση. Στην πραγματικότητα προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα σε κάτι που είναι πάρα πολύ συμβατικό, παλιό, γνωστό από τον 18ο αιώνα επίσης, όσο και αν έχει εξελιχθεί, τα χαρακτηριστικά του είναι λίγο πολύ τα ίδια, με μία τεχνολογική πρόκληση η οποία ενώ έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι απολύτως κοσμοπολίτικα και μη συνδεόμενα με το εθνικό κράτος και τους εθνικούς δημοκρατικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και το εθνικό κράτος δικαίου, εν τούτης επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτό, γιατί χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του. Όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά ρευστά και αβέβαια και πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στον πυρήνα του και όχι ως ένα πρόβλημα τεχνικής και απλώς εισαγωγής νέων μεθόδων για την πολιτική συμμετοχή, την έκφραση, τη διαβούλευση, τη διαφάνεια, αλλά αν θέλουμε να δούμε πώς αλλάζει στον πυρήνα της η πολιτική διαδικασία, πώς αλλάζουν οι συμπεριφορές, πώς αλλάζουν οι μεγάλες έννοιες, η έννοια της κυριαρχίας, η έννοια της συμμετοχής, η έννοια της αντιπροσώπευσης, η έννοια της νομιμοποίησης. Γιατί φυσικά η ψηφιακή δημοκρατία τελικά προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια κοινωνία η οποία είναι ψηφιακή, μια κοινωνία η οποία αποκτά την αυτοσυνειδησία της με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αυτά είναι προβλήματα που απασχολούν όλα τα πολιτικά συστήματα, απασχολούν την επιστήμη, απασχολούν τον πολιτικό διάλογο, απασχολούν τα κράτη τα οποία ανασυγκροτούνται συνταγματικά μέσα από συνεχείς αλλαγές στους θεσμούς τους, απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, απασχολούν στην πραγματικότητα την παγκόσμια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση, η οποία είναι ελλιπέστατη και η οποία δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και τις προκλήσεις της εποχής μας. Υπάρχει φυσικά και η άλλη προσέγγιση. Υπάρχει η προσέγγιση που λέει ότι οι θεσμοί είναι οι ίδιοι και απαράλλαχτοι, ότι τελικά μπορούμε να πορευτούμε με τους θεσμούς αυτούς, αρκεί να σεβόμαστε διαφορετικούς τρόπους έκφρασης της κοινωνίας, η οποία λειτουργεί ταυτόχρονα ως κοινωνία των πολιτών και ως κοινωνία πολιτική. Ότι εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα, μπορεί να έχεις το κοινοβούλιο, μπορεί να έχεις τα πολιτικά κόμματα, όλα αυτά πρέπει να λειτουργούν με έναν τρόπο πολύ πιο φιλικό και εξοικειωμένο με τις μεθόδους και τις τεχνικές της κοινωνίας της πληροφορίας. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις νέες τεχνικές έκφρασης, να πρέπει να χρησιμοποιήσεις νέες τεχνικές προσέγγισης του πολίτη και επιρροής της πολιτικής του συμπεριφοράς, αλλά τελικά δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία των θεσμών, όλα λειτουργούν όπως τα ξέρουμε. Είναι η ίδια παλιά αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι το κράτος δικαίου όπως το ξέραμε με τα παραδοσιακά του δικαιώματα και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται για να κάνουμε διαβουλεύσεις, για να κάνουμε ιντερνετικά δημοψηφίσματα, για να θεσπίσουμε ορισμένες πόρτες εγγύησης διαφάνειας επειδή όλα αναρτώνται στο διαδίκτυο και είναι προσιτά, για να μπορείς να διαχύσεις την πληροφορία και όλα να είναι προσιτά στον οποιονδήποτε, άρα να έχεις μία γνώση, μία πληροφορία, μία δυνατότητα επεξεργασίας και διασταύρωσης, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή και πάρα πολύ προκλητική και προωθημένη. Είναι και αυτή μια προσέγγιση η οποία είναι απολύτως σεβαστή, ίσως να κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο, αλλά νομίζω ότι αφήνει έξω από τον προβληματισμό της τον πυρήνα, την ουσία του φαινομένου. Γιατί η ουσία του φαινομένου είναι, κατά τη γνώμη μου, η βαθύτερη αμφισβήτηση των παραδοχών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η βαθύτερη αμφισβήτηση της πολιτικής ως τέτοιας, η βαθύτερη αμφισβήτηση των θεσμών του κράτους δικαίου. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, που πρέπει να συζητήσουμε και να συμβιβάσουμε ή να δεχθούμε ότι οι αντινομίες του είναι αξεπέραστες.
Γιατί όπως ακριβώς υπάρχει πρόβλημα ψηφιακής δημοκρατίας, έτσι σίγουρα υπάρχει και πρόβλημα ψηφιακού κράτους δικαίου. Ασχολούμαστε με τεχνικές οι οποίες από τη φύση της θέτουν πολύ σοβαρά προβλήματα οι ίδιες σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέτουν πολύ σοβαρά προβλήματα σεβασμού μιας νομιμότητας που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει στον ψηφιακό χώρο και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πεδίο αντιπαραθέσεων, ζυμώσεων, αλλαγών που πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε όσο περνάει ο καιρός. Αυτό γίνεται ένα πιεστικό αίτημα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε οικουμενικό παγκόσμιο επίπεδο. Στο Σύνταγμα του 2001, όπως αναθεωρήθηκε στην Ελλάδα, προβλέπεται ρητά, όπως τα ξέρετε, το δικαίωμα πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας. Ο ελληνικός συνταγματικός νομοθέτης προηγήθηκε από την άποψη αυτή ακόμη και των συστάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης στην κοινωνία της πληροφορίας. Από την άλλη μεριά, η ψηφιακή δημοκρατία, δηλαδή η χρήση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να ενισχύσει τη δυνατότητα πολιτικής συμμετοχής και έκφρασης, δημιουργούν εκγενετής ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ισότητας. Γιατί υπάρχουν ηλικίες που δεν μπορούν και γενιές που μπορούν και μάλιστα μπορούν και με το παραπάνω. Υπάρχουν κοινωνικά στρώματα ή ηλικιακές κατηγορίες ψηφιακά αναλφάβητες και υπάρχουν στρώματα, ηλικίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δραστήριες ψηφιακά και έχουν μία υπερεκπροσώπηση στο νέο αυτό δημόσιο χώρο. Όπως ακριβώς υπήρχαν ανισότητες στο παραδοσιακό, στο συμβατικό δημόσιο χώρο, έτσι υπάρχουν ακόμη πιο έντονες ανισότητες μέσα στο νέο ψηφιακό δημόσιο χώρο. Και πρέπει, ξεκινώντας κανείς από την αρχή, να προστατεύσει την ισότητα στην πρόσβαση και στην έκφραση και στη συμμετοχή, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα στοιχειώδη, τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, που είναι πάντα η ελευθερία και η ισότητα. Πρέπει να έχεις δικαίωμα πρόσβασης και ίση δυνατότητα πρόσβασης, αλλά φυσικά πάντα η επιρροή, η πολιτική επιρροή, έχει εξ ορισμού στοιχεία ανισότητας. Γιατί κάποιος επηρεάζει περισσότερο από κάποιον άλλον, είναι πιο ικανός, κάποιος άλλος είναι πιο ευεπίφορος στην επιρροή, άρα πάντα θα υπάρχει αυτή η ανοιχτή ζύμωση, η οποία στο νέο δημόσιο χώρο, στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, γίνεται ακόμη πιο κραυγαλαία, θα έλεγα, και πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ έντονα. Επίσης, είναι προφανές ότι η ψηφιακή δημοκρατία θέτει πάντα την πρόκληση της άμεσης ή της λεγόμενης ημιάμεσης δημοκρατίας. Όταν ο καθένας μπορεί να εκφραστεί απέναντι σε συγκεκριμένα ερωτήματα και είναι τεχνικά εύκολο να διοργανώνεις καθημερινά πληθώρα ειδικών τοπικών δημοψηφισμάτων εντός και εκτός εισαγωγικών, δημιουργείται ένα πρόβλημα νοημοποίησης των αντιπροσωπευτικών θεσμών, νοημοποίησης των κομμάτων που εκφράζονται στο όνομα κοινωνικών ομάδων, κατηγοριών πολιτών, στο όνομα των αντιπροσωπευτικών και κοινοβουλευτικών θεσμών. Γιατί απέναντι στην κλασική αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως εξελίσσεται και αγωνίζεται να εξελιχθεί αιώνες τώρα και κάθε λίγο και λιγάκι εξελίσσεται και προσαρμόζεται μέσα από την αμφισβήτησή της, αντιτάσσεται προφανώς άλλες μορφές δημοκρατίας. Δεν περιμέναμε την έκρηξη των τεχνολογιών της πληροφοριακής και της πληροφορικής και της επικοινωνίας για να δούμε το πρόβλημα των σχέσεων κοινοβουλευτικής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η στιγμιαία δημοκρατία της τηλεόρασης, των εκπομπών λόγου, των δελτίων ειδήσεων είναι μια αντίπαλη θεσμικά, αντίπαλη εντός εισαγωγικών κατάσταση σε σχέση με την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η δημοκρατία των δημοσκοπήσεων, η προκαταλαμβάνουσα δημοκρατία των δημοσκοπήσεων που επηρεάζει τις πολιτικές συμπεριφορές, δεν περίμενε την έκρηξη της κοινωνίας της πληροφορίας, είναι ένα πάρα πολύ παλιό φαινόμενο. Η μονοθεματική δημοκρατία των μη κυβερνητικών οργανώσεων,
που μιλάει στο όνομα της οικολογίας ή στο όνομα της διαφάνειας ή στο όνομα της προστασίας μιας συγκεκριμένης κοινωνικής κατηγορίας, όπως είναι για παράδειγμα η πολύτεκνη, με έναν λόγο πολύ πιο ισχυρό, πολύ πιο οργανωμένο και πιεστικό από ότι οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα ή από ότι οποιοδήποτε δημοκρατικός θεσμός. Είναι και αυτή μια γνωστή μορφή δημοκρατίας. Και τώρα φυσικά έχει μια ψηφιακή δημοκρατία, μια δημοκρατία του διαδικτύου, η οποία έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι αντιφατικά, γιατί είναι μια μορφή πολιτικής συμμετοχής που δεν ξέρει ο καθένας που τη χρησιμοποιεί αν είναι ιδιωτική ή δημόσια, αν είναι ατομική ή συλλογική. Και αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Γιατί ο καθένας που μετέχει σε αυτόν τον δημόσιο λόγο, τον δημόσιο διάλογο, τη δημόσια ζήμωση μέσα στο νέο ψηφιακό δημόσιο χώρο, λειτουργεί ατομικά, αλλά ταυτόχρονα ενώνεται ανά πάσα στιγμή, δικτυώνεται σε συλλογικές δράσεις. Το ατομικό και το συλλογικό είναι αδιευκρίνιστα, εναλλάσσονται ανά πάσα στιγμή. Εκφράζεται προσωπικά, στην πραγματικότητα εξομολογητικά, γιατί μπορεί να έχει το blog του ή μπορεί να έχει τον δικό του τοίχο στο Facebook ή μπορεί να έχει το δικό του site, και ταυτόχρονα εκφράζεται με έναν απολύτως δημόσιο τρόπο. Όχι μόνο εθνικά ή ευρωπαϊκά, αλλά οικουμενικά δημόσιο τρόπο. Και έτσι αμφισβητούνται και αλλάζουν οι θεμελιώδεις διακρίσεις. Δηλαδή η διάκριση ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο, το ατομικό και το συλλογικό. Είναι μια διάκριση που πρέπει να τη ξαναδούμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Φυσικά όταν έχεις αυτό τον χώρο, όταν έχεις αυτές τις δυνατότητες έκφρασης και συμμετοχής, πώς μπορούν να αντέξουν οι θεσμοί οι οποίοι είναι δομημένοι πάνω σε άλλες παλιότερες τεχνολογικές παραδοχές? Όλοι οι θεσμοί. Ποιες παραδοχές, ποιο είναι το κοινό στοιχείο του κόμματος, του κοινοβουλίου, που είναι οι βασικές συνιστώσεις της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας? Ακόμη και όταν λειτουργούν θεσμοί άμεσης δημοκρατίας, όπως το δημοψήφισμα, σε όσες χώρες ενεργοποιούν τους θεσμούς αυτούς, τα κόμματα είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν τις πολιτικές επιλογές, έστω μέσω δημοψηφίσματος. Εδώ έχεις αμφισβήτηση των μορφών συλλογικότητας. Και βεβαίως, ακόμη και όταν μορφές πολιτικής οργάνωσης, νέα κόμματα ή νέες ομάδες πίεσης, ξεπηδούν μέσα από την πρωτοβουλία του διαδικτύου, εμφανίζονται διαδικτυακά επειδή δελεάζουν συνομιλητές οι οποίοι δικτυώνονται, και πάλι όταν μέσα από το διαδίκτυο ξεπηδά κάτι το οποίο επιχειρεί να λειτουργήσει στον συμβατικό κόσμο των θεσμών της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, δοκιμάζεται. Πολύ συχνά δεν αντέχει. Άρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συμφιλίωσης αυτών των δύο θεσμικών κόσμων. Στην πραγματικότητα υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ασάφεια, η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά ευεργετική. Πρέπει να δούμε πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Φυσικά μπορούμε να αρκεστούμε, και θα κλείσω με αυτό, δεν θα σας κουράσω περισσότερο, σε μία πιο μετριοπαθή και συμβατική προσέγγιση. Να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε μορφές ψηφιακής διαβούλευσης, να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας, να δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε συζητήσεις και διαβουλεύσεις και ζυμώσεις μέσα στο χώρο αυτό, απεξαρτημένοι από τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, χρησιμοποιώντας νέους τρόπους έκφρασης της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά μπορούμε να δούμε νέες μορφές διερεύνησης της κοινής γνώμης και των πολιτικών συμπεριφορών μέσα από τη λειτουργία του διαδικτύου. Τη δέχομαι αυτή την προσέγγιση. Είναι μια προσέγγιση η οποία μας ηρεμεί. Μας επιτρέπει να είμαστε πιο κοντά σε αυτά που ξέρουμε. Και είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά δεν είναι αυτό που συντελείται στην κοινωνία. Δεν είναι αυτό που συντελείται και σε εθνικό και σε κοσμοπολιτικό επίπεδο. Άρα θα μου επιτρέψετε, τροφοδοτώντας τη συζήτηση και χαιρετίζοντας την συνάντηση, να σας
καλέσω να σκεφτείτε σε όλα αυτά τα επίπεδα στα οποία πρέπει να εξελιχθεί ο προβληματισμός μας. Μην αρκεστείτε σε ένα συμβατικό επίπεδο που κυριαρχείται από τις δυνατότητες και την ισχύ μιας τεχνολογίας την οποία πολλοί τη χειρίζονται πια, είναι διαδεδομένη, είναι εύκολη, είναι φιλική, είναι δημοφιλής και λαϊκή, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται κάτι άλλο. Κρύβεται στην πραγματικότητα ένας διαφορετικός τρόπος διαστρωμάτωσης της πολιτικής κοινωνίας. Ένας διαφορετικός τρόπος μετασχηματισμού της κοινωνίας των πολιτών σε πολιτική κοινωνία. Γιατί αυτό είναι πάντα το μεγάλο ζητούμενο της δημοκρατίας. Είναι η κοινωνία των πολιτών να μπορεί να μετασχηματίζεται σε πολιτική κοινωνία. Να μην αρκείται στην έκφραση μιας πίεσης, αλλά να μετατρέπει την πίεση αυτή σε μια οργανωμένη πολιτική πρόταση η οποία ασχολείται με πραγματικά προβλήματα πραγματικών ανθρώπων τα οποία είναι θεμελιώδη. Δηλαδή, και θα κλείσω με αυτό, η διαχείριση μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, η διαχείριση μιας μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης, η διαχείριση ζητημάτων που συνδέονται στην πραγματικότητα με την υπόσταση της Ευρωζώνης, η διαχείριση ζητημάτων που συνδέονται με τη δημοσιονομική ισορροπία, με το μέλλον του κοινού μας νομίσματος, με τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γίνεται διαφορετικά όταν γίνεται με τις μεθόδους, ας πούμε, της κοινωνίας της πληροφορίας και μέσα σε ένα περιβάλλον ψηφιακής δημοκρατίας και διαφορετικά με συμβατικές μεθόδους. Ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των κυβερνήσεων, μεταξύ των κρατών που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι διαφορετικός εάν όλοι αποδεκτούμε τις τεχνικές και τις μεθόδους της ψηφιακής δημοκρατίας. Αυτό θα μας λύσει με διαφορετικό τρόπο ένα πρόβλημα ευρωπαϊκής, ας το πούμε έτσι, στρατηγικής και φυσιογνωμίας. Θα είναι η Ευρώπη διαφορετική, θα είναι μια Ευρώπη πιο προοδευτική, θα είναι διαφορετική η αντίληψή μας για το τι σημαίνει ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος ή ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης. Μπορεί, ενδεχομένως. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Γιατί ενώ βρισκόμαστε μέσα στην πλήρη ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, ενώ όλος ο κόσμος κινείται στους ρυθμούς του κυβερνοχώρου και της κοινωνίας της πληροφορίας, στα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την ζωή των κοινωνιών, την οικονομική πολιτική, την κοινωνική πολιτική, το αναπτυξιακό μοντέλο, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις τίθενται με έναν καταθλιπτικά συμβατικό τρόπο. Άρα μπορεί να είναι κάποιες μορφές έκφρασης, οργάνωσης και δράσης γοητευτικές, καινούργιες, τρέντι, αλλά πάντα υπάρχει ένας πυρήνας ο οποίος είναι εξαιρετικά σκληρός και απαιτεί απαντήσεις επί της ουσίας. Ψηφιακή δημοκρατία δεν θα μας μεταφέρει από τα προβλήματα ουσίας στα προβλήματα της μορφής, του ύφους, της τεχνικής. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα ουσιώδη αυτά υπαρξιακά προβλήματα συζητώντας για τεχνικές και μεθόδους. Θα χρησιμοποιήσουμε τις τεχνικές και τις μεθόδους, αλλά θα μείνουμε πάντοτε αντιμέτωποι με τα μεγάλα προβλήματα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πραγματικό άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να έχει μια πολύ έντονη ψηφιακή διάσταση για όποιον λειτουργεί μέσα στο διαδίκτυο και πολύ συχνά υπό την ανωνυμία του διαδικτύου, αλλά δεν πάβει να είναι και ένας άνθρωπος του πραγματικού χώρου. Άρα όλα αυτά είμαι βέβαιος ότι θα τα συζητήσετε τα σχολεία και που οργανώνονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Εμένα θα μου επιτρέψετε και υπό την ιδιότητά μου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, αλλά και υπό την ιδιότητά μου του ασχολούμενου με τους θεσμούς και τη δημοκρατία επαγγελματικά και επιστημονικά, να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση και να σας συγχαρώ για την προσπάθειά σας. Ευχαριστώ πολύ.